Καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr και την Αθήνα τον κύριο Βαγγέλη Παπαμιχάλη. Είναι γιατρός και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Σερών, Νοσοκομείου Σερών. Καλησπέρα κύριε Παπαμιχάλη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Δράμας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο και σε εσάς. Καλησπέρα. Κάνουμε αυτή τη σύνδεση ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας με μεγάλα νούμερα και στα κρούσματα και σε θανάτους αλλά και σε προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Οι δύο περιοχές που είσαστε εσείς έχουν σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή. Έχουν σοβαρό πρόβλημα στα κρούσματα αλλά και στα νοσοκομεία μέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Κύριε Παπαμιχάλη, είχαμε κάνει πάλι κουβέντα πριν από λίγο καιρό μαζί. Έχει αλλάξει κάτι από την κατάσταση εκείνη που είχαμε δει? Κοιτάξτε, από την κατάσταση, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει μία προσπάθεια από πλευράς ούτε της διοίκησης, ούτε της υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου για να αλλάξει κάτι στο νοσοκομείο. Το μόνο πράγμα που έχει γίνει το τελευταίο αυτό διάστημα είναι να προσπαθούν να στήσουν ένα αφήγημα για το πόσο καλή είναι η κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και υπάρχουν μόνο κάποιοι, να το βάλω σε εισαγωγικά, γραφικοί μέσα στα νοσοκομεία που προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ναι. Διάβασα σημερινή ανακοίνωσή σας που αναφέρατε τα προβλήματα που υπάρχουν και τις σοβαρές ελλείψεις. 6 στα κλίνες ΜΕΘ ήταν 6 και γίναν 17, όμως με λυπή εξοπλισμό από ό,τι καταγγέλλεται. Συνεχίζονται οι εσωτερικές μετακινήσεις των γιατρών, αλλά στέλνετε γιατρούς και σε άλλες πόλεις. Είναι εντυπωσιακό, ξέρετε, στις ΣΕΡΕΣ για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με το επιδημικό κύμα, επειδή δεν έφτανε το προσωπικό του νοσοκομείου το ιατρικό, οδηγηθήκανε στο να κλείσουν δύο κέντρα υγείας του νομού, να μην λειτουργούν, να μην έχουν εφημερία, να είναι μόνο πρωινή λειτουργία, για να μπορέσουν να έρθουν γιατροί από την πρωτοβάθμια φροντίδα για να μπορέσουν να βοηθήσουν μέσα στο νοσοκομείο. Επίσης, από τις υπόλοιπες κλινικές του νοσοκομείου έχουν αποσπαστεί 10 γιατροί στις κλινικές του COVID για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί εκεί η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, σε όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται η υγειονομική περιφέρεια, η οποία από τη μία βγάζει ανακοίνωση ότι το νοσοκομείο Δράμας δεν έχει πρόβλημα, αλλά κάνει μετακίνηση γιατρού και ήταν να πάρει και άλλους 3 γιατρούς ειδικευόμενους από τις ΣΕΡΕΣ, αλλά μετά από κάποιες και μια κινητοποίηση που είχαμε εμείς στο νοσοκομείο δεν προχώρησαν σε αυτό, να πάρει γιατρούς να τους οδηγήσει στη Δράμα. Όπως πολύ ωραία μας το περιέγραψε ένας συνάδελφος, είναι σαν να έχει ένας ασθενής αιματοκρίτη 20 και ένας άλλος 16 και να παίρνουμε αίμα από αυτόν που έχει 20 για να το μεταγγίσουμε σε αυτόν που έχει 16. Δηλαδή είναι πραγματικά η λογική του να ανακυκλώνεις και να ξαναμοιράζεις μια μισιακή τράπουλα και να προσπαθείς με αυτό να καλύψεις όλα τα κενά και όλη αυτή τη γύμνια που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και έχει φανεί με τον εντονότερο τρόπο στην Βόρεια Ελλάδα. Yeah. Δείχνει όλη την λογική της πολιτικής τους που στο πλαίσιο του να κοστολογούν τα πάντα δεν έχουν πώς να το θες, ούτε το ηθικό δίλημα να φερθούν, πώς να το πω τώρα, ψάχνω τα λόγια να είμαι λίγο πιο ήπιος, να φερθούν ανθρώπινα εντάξει. Κύριε Παπαδόπουλε, στο νοσοκομείο της Δράμας επίσης η κατάσταση δεν είναι καλή. Είχαμε και μεταφορά ασθενών από εκεί την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Ναι, νομίζω ότι, γιατί έγινε και μια προκλητική δήλωση από τον Υπουργό Υγείας, ναι, για το πρόβλημα είναι ο νομός της Δράμας, η πόλη της Δράμας και όχι το νοσοκομείο της Δράμας. Νομίζω σε αυτή τη δήλωση, εντάξει, απαντήσαμε τα 3 σωματεία, ναι, αλλά νομίζω ότι απάντησε και ο ίδιος ο λαός της περιοχής μας, οι εργαζόμενοι της περιοχής, στήριξε την ανακοίνωση των 3 σωματείων. Εμείς είχαμε υποχρέωση ως εργαζόμενοι να απαντήσουμε στη συγκεκριμένη προκλητική δήλωση του Υπουργού. Και είχαμε την υποχρέωση γιατί πρώτον μας θεωρεί ψεύτες σε αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και ένα δεύτερο, έχουμε την υποχρέωση ότι εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Αυτό είναι το χρέος μας και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται
ο εργαζόμενος, αυταπασχολούμενος, ο μικρός αγρότης αντιλαμβάνεται ότι είναι κοινά τα προβλήματα που πρέπει να παλέψουμε. Νομίζουμε από αυτή τη σκοπιά αναδείξαμε το ζήτημα. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη δήλωση, ναι, που μέχρι σήμερα δεν την έχει ανακαλέσει, mm-hmm, και αντί για συγγνώμη να στελεχώσει τα νοσοκομεία μας όπως πρέπει να στελεχωθούν. Εμείς έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, θεωρείτε ότι με αυτή τη δήλωση η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τις ευθύνες στον κόσμο αντί να αναλάβει τις δικές της για την κατάσταση στο νοσοκομείο? Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Να τα πάρουμε όμως και από οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Ναι. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κατάσταση του νοσοκομείου της Ράμας δεν είναι σημερινή. Είναι χρόνια τώρα η κατάσταση, έτσι. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει την ίδια πολιτική που είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Ακριβώς αυτό που λέτε. Προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύνες της, δηλαδή το ένα νοσοκομείο που είναι υποστελεχωμένο, με μια χαμηλή χρηματοδότηση, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με μια διασπορά του COVID μέσα στους εργαζόμενους, ένα στους τέσσερις εργαζόμενους που να είναι θετικούς, να μετράμε δεκάδες θύματα στη Δράμα, και η ευθύνη όλη να πηγαίνει σε 10 παιδιά που βγήκαν στην πλατεία. Όχι ότι δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη, εμείς δεν λέμε αυτό. Σαφώς και υπάρχει ατομική ευθύνη. Αλλά δεν μας είπανε, γίνονται οι ανάλογοι έλεγχοι μέσα στους χώρους δουλειάς? Γίνονται. Εμείς εδώ σε επίπεδο νομού, ξέρετε, εργάζονται περίπου 2.000 εργαζόμενοι στον χώρο του Μαρμάρου. Να. Κάθε πρωί συνοστίζονται δεκάδες εργαζόμενοι μέσα στα λεωφορείακια για να μεταβούν από τη Δράμα στα εργοστάσια. Παίρνονται μέτρα εκεί. Εκεί λαμβάνονται μέτρα. Κάνει κανένα έλεγχο? Ο έλεγχος είναι δηλαδή αν το παιδί που θα βγει στην πλατεία. Κύριε Παπαμιχάλη, εσείς πώς κρίνετε την στάση της κυβέρνησης, βλέποντας ότι ενώ υπάρχουν γενικευμένα lockdown και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη χώρα, φαίνεται τελικά ότι τα κρούσματα της πανδημίας δεν μειώνονται? Είναι επαρκή λοιπόν αυτά τα μέτρα για να αναχαιτήσουν την πανδημία? Κοιτάξτε, τα μέτρα δεν πάρθηκαν την ώρα που έπρεπε να πάρθουν. Αυτό ήταν με ευθύνη της κυβέρνησης. Εδώ να προσθέσω λιγάκι ότι στο νομό Σερών και στην πόλη μέσα έχει βγει ο Δήμαρχος και προσπαθεί πλέον, αφού ρίξαν όλες τις ευθύνες αρχικά στην νεολαία η οποία ήρθε για να γλεντήσει στις αίρες οι οποίες μένανε ανοιχτές μέχρι το πρωί τα μαγαζιά, τώρα πλέον προσπαθεί να τα ρίξει στους πρόσφυγες, ότι είναι οι πρόσφυγες το πρόβλημα, οι οποίοι έρχονται με λεωφορεία μέσα στις αίρες. Το πρόβλημα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό. Προφανώς υπάρχει το θέμα της ατομικής ευθύνης, αλλά η ατομική ευθύνη περιορίζεται στα όρια που σου επιτρέπει η κυβέρνηση να κινηθείς. Και τι θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει σε ποιο σημείο είναι η ατομική ευθύνη όταν συνοστίζονται σε χώρους δουλειάς χωρίς μέσα προστασίας, σε τι σημείο ήταν η ατομική ευθύνη όταν αφήνανε ελεύθερη χωρίς περιορισμό τη μετακίνηση με πλοία, αεροπλάνα κτλ. Το προηγούμενο διάστημα, γιατί έτσι τους επιτάσανε να κάνουν, και σε ποιο σημείο είναι η ατομική ευθύνη εργαζομένων οι οποίοι μέσα στους χώρους δουλειάς πραγματικά είναι συνοστισμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν θέλουν να το αναδείξουν, γιατί θα δείξει και το πρόβλημα και την ευθύνη που είχαν σε αυτό το επίπεδο, αλλά και τις μεγάλες ευθύνες που έχουν και στο κομμάτι της υγείας, που ενώ είχαν όλο το διάστημα αυτό να στελεχώσουν τα νοσοκομεία και να τα θωρακίσουν, δεν κάναν τίποτα. Να σας πω λίγο και να θυμίσω πρώτον δηλώσεις του Κοντοζαμάνη το καλοκαίρι, που έλεγε ότι το επικουρικό προσωπικό που πήρανε δεν το χρειαζόμαστε κιόλας. Και αντίστοιχες δηλώσεις εμάς έχουν γίνει και στο νοσοκομείο Σερών από τον διοικητή, ο οποίος ρωτήθηκε πρόσφατα αν χρειαζόταν προσωπικό το προηγούμενο διάστημα και είπε ότι δεν τους χρειαζόμαστε. Τώρα που χρειαζόμαστε, κοιτάμε να πάρουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι αργά και για τα ίδια τα νοσοκομεία. Το αργά το βάζω λίγο σε εισαγωγικά, ναι. Λύσεις ακόμα να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά και για τα κρούσματα έξω τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Μπορεί τώρα με το lockdown να αρχίζουμε, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία βλέπουμε μια ήπια ύφεση, αλλά σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται μετά, έχουμε περάσει τον μήνα με τον οποίο
κλειστά τα πράγματα, ειδικά στις αίρες, γιατί ξεκινήσαμε από πιο νωρίς. Ναι. Υπάρχει αυτή. Και οφείλεται φαντάζομαι και στην υπεύθυνη στάση του κόσμου που το έδειξε και στο πρώτο κύμα και εφάρμοζε τα μέτρα στην πλειοψηφία του ο κόσμος. Βέβαια. Όσο και να προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι η ευθύνη είναι στον λαό, πραγματικά ο κόσμος έχει ακολουθήσει τα μέτρα. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν λέει κανένας ότι δεν γίνεται. Όλοι το βλέπουμε στις πόλεις μας να γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά ξέρετε, είναι προσπαθείς να εστιάσουν στο δέντρο για να δείξουν την ευθύνη, να μπορέσουν εύκολα να κουλήσουν το δάχτυλο στον άλλον, στον κόσμο, και δεν βλέπουν το δάσος γιατί είναι η δική τους η ευθύνη που προσπαθούν με πάση θυσία να την αποκρύψουν. Κύριε Παπαδόπουλε, το τελευταίο διάστημα έχουμε το ζήτημα που έχει προκύψει και με την καταγραφή των κρουσμάτων και την παρέμβαση εισαγγελέα για το πώς καταγράφονται, από πού καταγράφονται, με την κυβέρνηση να μην δίνει στοιχεία επίσημα και παρότι τις ζητούνται. Και βέβαια εκεί δεν καταγράφονται και τα κρούσματα στους υγειονομικούς, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, που επίσης είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε εικόνα, το αν καταγράφονται ή όχι δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν υπάρχει εικόνα, ενημέρωση. Κοιτάξτε, και εσείς στο νοσοκομείο της Δράμας έχετε και θανάτους εργαζομένους. Θα μιλήσω και με δικιά μου εμπειρία, γιατί νόσησα κι εγώ. Νομίζω ότι είναι πολύ βολικό στην κυβέρνηση να μην ανακοινώνει το τι ακριβώς, πώς έγινε η διασπορά στην κοινότητα. Μας ρωτάνε, καθόμαστε εδώ τώρα, μέρες τώρα, στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, και αναρωτιόμαστε πώς έγινε η διασπορά. Μα υπάρχουν στοιχεία που καταγράφονται από την πολιτική προστασία και από τον ΕΟΔΗ, που έχει κάνει μια καταγραφή με ποιους ήρθαμε σε επαφή κτλ. Να πω ότι η καταγραφή γίνεται με μια καθυστέρηση. Ο σχεδιασμός τους είναι με βάση όχι το τι πρέπει να γίνει, αλλά το πώς πρέπει αυτοί να ξεπεράσουν κάποια εμπόδια. Και θα σας πω εγώ. Στο νοσοκομείο της Δράμας εργάζονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι που ενώ έχουν βγει θετικοί, έχουν επιστρέψει να εργαστούν γιατί πιέζονται στην ανάγκη ότι το νοσοκομείο ήταν ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο. Φανταστείτε ότι 105 εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα νοσούσαν και ήταν 105 που ήταν στη δεδομένη στιγμή, γιατί νοσήσαν πολύ περισσότεροι. Λέω 105 που απουσιάζανε σε μια δεδομένη στιγμή. Και δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα και έχουμε πληροφορίες ότι και ακόμα και στη 10η μέρα επέστρεφανε με θετικά τεστ να εργάζονται γιατροί. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κάνει όλα τα πρωτόκολλα λάστιχο, ναι, και ανάλογα με το πώς τους συμφέρει τους ίδιους εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα. Γι' αυτό εμείς από αυτή την έννοια λέμε ότι είχε την ευθύνη η πολιτική προστασία και ο ΕΟΔΗ. Κύριε Παπαμιχάλη, εκτός από τη στάση των κυβερνητικών στελεχών, έχουμε και τους διοικητές των νοσοκομείων, περιφερειάρχες και δημάρχους να κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Στις ΣΕΡΕΣ κατηγορηθήκατε για ανακρίβειες. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι άριστη από πλευράς τοπικών αρχών, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, όπως είπα και πριν, προσπαθούν να στήσουν ένα ολόκληρο αφήγημα. Δηλαδή, ο διοικητής του νοσοκομείου βγήκε σε μέσο της πόλης, σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και είπε ακριβώς αυτά τα λόγια, ότι το νοσοκομείο λειτουργεί άψογα. Ο αντιπεριφερειάρχης μας κατηγόρησε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που δίνουμε και μάλιστα για να μπορέσει να δώσει δικούς του αριθμούς ανέφερε ότι είναι 38 γιατροί οι οποίοι είναι για την νοσηλεία ασθενών. Εδώ να σας πω ότι αυτό ήταν το νούμερο το οποίο ο συνολικός αριθμός εφημερευόταν στο νοσοκομείο. Δεν ήταν ο αριθμός των γιατρών οι οποίοι είναι στις κλινικές COVID, για το οποίο εμείς αυτό είχαμε δώσει στοιχεία. Αυτή τη στιγμή για ανθρώπους που νοσηλεύονται είναι κάπου στους 120-130 κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή εφημερεύουν 5 γιατροί, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν ακόμα λιγότεροι.
Και επίσης ο Δήμαρχος σε μία απόφαση που υπήρχε από το Δημοτικό Συμβούλιο για να στείλουν μία επιστολή στον Πρωθυπουργό για την κατάσταση την οποία υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά με την καθοδήγηση της κυβέρνησης, ότι έχει γίνει προσπάθεια να στελεχωθεί το νοσοκομείο και ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεται είναι να δείξει μια ευαισθησία ο Πρωθυπουργός που αγαπάει τον νομό μας και να στείλει και κάποιους ακόμα συμβασιούχους στο νοσοκομείο Σερών. Όλο αυτό το πράγμα πραγματικά καταραίει σαν χάρτινος πύργος, όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί η πραγματικότητα το επιβάλλει. Οποιοδήποτε αν έρθει στο νοσοκομείο Σερών και φαντάζομαι σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και μιλήσει με όποιον εργαζόμενο θέλει μέσα στο νοσοκομείο, ο οποίος πραγματικά όμως να είναι από αυτούς που εργάζονται, που δίνει το αίμα του εκεί μέσα, θα ακούσει τα ίδια λόγια για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία της χώρας. Η κατάσταση που μας έχουν αφήσει να εργαζόμαστε είναι πραγματικά τραγική. Δουλεύουμε με όρους... δεν μ' αρέσει αυτό που θα πω, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά, αλλά είναι πραγματικά πολεμικές οι καταστάσεις στο νοσοκομείο. Και σκεφτείτε τώρα, θα φέρω λίγο ένα παράδειγμα που το οποίο το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, ότι επειδή είναι δυσέβρετες οι κλίνες μεθ στη Βόρεια Ελλάδα, πραγματικά δηλαδή άμα πάρετε κάποια στιγμή χρειαστεί να διασωληνωθεί ένας ασθενής και πάρουμε τηλέφωνο στο ΕΚΕΠΗ, η απάντηση είναι σχεδόν σταθερή, ότι διασωληνώστε το, κρατήστε το στο νοσοκομείο και όταν θα μπορέσει να απελευθερωθεί ένα κρεβάτι θα σας καλέσουμε για να πάει εκεί. Με αυτή λοιπόν τη διαδικασία στο νοσοκομείο Σερών έχουν ανοίξει από τα 6 κρεβάτια που είχαμε, έχουν φτάσει σε 17 κρεβάτια μεθ σε 3 χώρους του νοσοκομείου, εκ των οποίων πέρα από τα 12 τα οποία έχουν πραγματικό αναπνευστήρα, όπως επιτάσσει να έχεις και τέτοιου είδους αναπνευστήρες σε κλίνες μεθ, στα υπόλοιπα έχουν βάλει έναν αναπνευστήρα από το αναισθησιολογικό και επειδή υπάρχουν και κρεβάτια, είναι μέσα τους έχουμε σε ράντζα, σε φορεία και σε τέτοιες καταστάσεις τους ασθενείς. Αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες είναι για να μπορέσεις να σώσεις ασθενείς όταν η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Για αυτούς λοιπόν τους 17 διασωληνωμένους ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι 31 άτομα. Όταν με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χρειάζονται να είναι 4 νοσηλευτές ανακλίνη, δηλαδή θα χρειαζόμασταν 68 νοσηλευτές, αυτή τη στιγμή είναι 31 για 17 κρεβάτια. Ούτε 2 νοσηλευτές ανακρεβάτι δεν βγαίνει. Προσπαθούμε όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία με τους όρους με τους οποίους μας έχουν βάλει να εργαζόμαστε να κάνουμε διάφορες ευρεσιτεχνίες για να μπορέσουμε να σώσουμε ασθενείς. Πρόβλημα υπάρχει με τη ροή του οξυγόνου στο νοσοκομείο. Πρόβλημα υπάρχει με τις κλίνες μεθ που σας λέω, πρόβλημα υπάρχει με το προσωπικό και παρόλα αυτά είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια που γίνεται από το προσωπικό. Αντί λοιπόν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να βγουν και να πούνε ότι ναι έχουμε πρόβλημα και προσπαθούμε με αυτά που έχουμε στα χέρια μας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, έρχονται και θέλουν να μας αποδείξουν ότι όλα πάνε καλά και ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γνωρίζουν την κατάσταση, κύριε. Τους να καλύψουν αυτή την κυβερνητική πολιτική που πραγματικά αυτή τη στιγμή οδηγεί ανθρώπους στον θάνατο, όσο και αν προσπαθούμε εμείς να μπούμε φρένο σε αυτή την ιστορία. Είναι ντροπή για τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μην βγαίνουν να λένε την πραγματικότητα η οποία υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία τους. Και αυτό δείχνει ότι είναι και αυτή η πιστή στην εφαρμογή της ίδιας πολιτικής που την θεωρούν μονόδρομο και δεν δίνουν καν επιλογή σε κανέναν να την αμφισβητήσει. Κύριε Παπαμιχάλη, τι πρέπει να γίνει? Εμείς αυτό το πράγμα το οποίο λέμε για το νοσοκομείο Σερών είναι πέρα του ότι από τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, γιατί πλέον καλύπτουν μόνιμες ανάγκες και πάγιες του νοσοκομείου, να γίνει προσλήψεις με διαδικασίες ταχύτατες προσωπικού. Έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, και στο ιατρικό προσωπικό μέσα από τις προκηρύξεις οι οποίες είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα να μην παίρνουν αυτόν τον έναν γιατρό για τη θέση που προκηρύχτηκε, αλλά το σύνολο ή όσους γιατρούς χρειάζονται που έχουν βάλει τα χαρτιά τους και βρίσκονται στις λίστες αναμονής. Επίσης ζητάμε, επειδή δεν υπάρχουν εφεδρίες μέσα στα νοσοκομεία και όταν αρρωσταίνει ένας υγειονομικός πραγματικά διαλύεται το τμήμα ολόκληρο,
Επειδή εμείς εδώ στο νομό δεν έχουμε και μία ιδιωτική κλινική υπάρχει, την οποία επίσης ζητάμε να επιταχθεί, αλλά για τους γιατρούς ή το υγειονομικό προσωπικό που αρρωσταίνει και βγαίνει σε καραντίνα, να επιστρατεύονται άμεσα οι αντίστοιχες ειδικότητες, γιατροί αντιστοίχων ειδικοτήτων, ιδιώτες, και να έρχονται μέσα στα νοσοκομεία να καλύπτουν τα κενά τα οποία δημιουργούνται. Και το θέμα που έχουμε και ζητάμε άμεσα λύση από την κυβέρνηση, και φαντάζομαι ότι το έχουν πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας και θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων στα νοσοκομεία, που θα οδηγήσει νομούς ολόκληρους να μην μπορούν το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουν χειρουργία, όχι τακτικά, αλλά και επίγοντα χειρουργία, και αυτό θα οδηγήσει στο θάνατο ανθρώπους. Είναι κάτι που η κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα λύση, να δώσει κίνητρα για αναισθησιολόγους, να πάει κόσμος προς το ειδικότητα της αναισθησιολογίας, και επίσης να ανοίξει τα νοσοκομεία και να μπουν αναισθησιολόγοι μέσα. Δηλαδή δεν νοείται να υπάρχει άνεργος αναισθησιολόγος και να μην έρχεται μέσα στα νοσοκομεία να εργάζεται. Την ώρα που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη τα νοσοκομεία. Και όχι μόνο αναισθησιολόγοι, αλλά φαντάζομαι και οι υπόλοιπες ειδικότητες που είναι και τις πρώτες. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα των αναισθησιολόγων. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πρόβλημα και δεν υπάρχουν πολλοί γιατροί αυτής της ειδικότητας. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν πρόβλημα στο νοσοκομείο Σερών και το έχουμε αναδείξει εδώ και ένα χρόνο αυτό. Και πραγματικά θα τα ξαναπούμε για αυτή την ιστορία. Από το τέλος του χρόνου, από την επόμενη χρονιά, στο νοσοκομείο μένουν δύο αναισθησιολόγοι και δεν θα μπορούν να πραγματοποιείται κανένα τακτικό χειρουργείο και θα έχουμε μέρες που δεν θα μπορούμε ούτε επίγοντα. Αυτή είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Προσπαθούν να την καλύψουν. Ο κορονοϊός τους έχει βοηθήσει, γιατί έχει στρέψει όλη την προσοχή μόνο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα δούμε μπροστά μας τραγικές καταστάσεις το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και την επικοινωνία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε εμείς. Σας εύχομαι καλή δύναμη.